πριν κάνω αυτό, να κάνω ένα σχόλιο για την κυρία Σπυράκη. Είπε ότι χωρίς ακρότητες μέχρι τις ευρωεκλογές, η αντιπολίτευση της Νέας Δημοκρατίας και το μέτωπο που φτιάξανε ενάντια στο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εντελώς ακραίο. Μόνο που μετά τις ευρωεκλογές ήταν large και αφήσαν τις εφημερίδες τους να είναι ακραίοι, όλο οι εφημερίδες της Νέας Δημοκρατίας, και τώρα μπορεί να είναι large. Το πρώτο μου σχόλιο εκτός αυτού είναι ότι εμείς έχουμε ανάμεικτα συναισθήματα. Από τη μια μεριά είναι μια μεγάλη νίκη της Νέας Δημοκρατίας. Πιστέψανε ο κόσμος σε αυτό το πρόγραμμα, που κατά την άποψή μου είναι ασαφές. Θα έχει πολύ μικρή περίοδο χάριτος. Αλλά από την άλλη νιώθω περήφανος για πάρα πολλά πράγματα. Νιώθω πολύ περήφανος ότι ένας πολύ μεγάλος κομμάτι του κόσμου έχουν εισοδήματα και επιδόματα που δεν είχαν. Είμαι περήφανος που ένας κόσμος της εργασίας έχει εργασιακές σχέσεις διαφορετικές. Αρχίζουν πια οι συλλογικές συμβάσεις. Υπάρχει η αύξηση του κατώτατου μισθού. Είμαι περήφανος που αυτή η κυβέρνηση αφήνει και ένα απόθεμα, όχι άδεια ταμεία, ότι έχει δημιουργήσει ένα καθαρό διάδρομο μετά από τη λύση του χρέους, για να μπορούμε να συζητάμε για αναπτυξιακά σχέδια, αντιπαραθετικά σχέδια για την ανάπτυξη. Και θέλω να επιβεβαιώσω στον κόσμο μας ότι θα επιστρέψουμε δρυμύτεροι, θα επιστρέψουμε σοφότεροι, θα επιστρέψουμε με τη τεχνογνωσία που έχουμε τώρα, που δεν είχαμε ανάμεσα στο 12 και 15, και να ξέρει ο κόσμος που μας ψήφισε ότι ψηφίσανε, από ό,τι φαίνεται, περίπου στο 28 και μισό, 29 εκεί, ότι αυτό το ποσό είναι ό,τι πήρε ο Σάνσες στην Ισπανία. Ακριβώς το ίδιο ποσοστό, που είναι ο ήρωας της σοσιαλδημοκρατίας στην Ευρώπη και είναι ο ήρωας της σοσιαλδημοκρατίας γιατί έκανε μια αριστερή στροφή. Άρα ο κόσμος μας πρέπει να είναι περήφανοι αυτοί που μας υποστηρίξανε, ότι μαζί κάναμε πάρα πολλά πράγματα. Έχουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη. Έχουμε 14 μονάδες ήρθε τσακαλό του Σάνσεθ. Τι συγκρίσει είναι αυτές που κάνετε? Έχουμε το ίδιο ποσοστό. Και το Κινάλ που ήθελε να βοηθήσει τη δεξιά. Ξέρετε το ανέκδοτο με τους Πόντιους που πανηγυρίζανε επειδή πνίγηκαν? Κύριε Τσακαλώτο, να σας ρωτήσω εγώ κάτι. Συγγνώμη, κύριε Όμουσα. Κερδίσατε. Βοηθήσατε. Δεν είπα ότι κερδίσαμε εγώ. Με διακόψατε, τώρα τι δίκαιτε. Μπορώ να μιλήσω εγώ? Γιατί όλα τα αθλήματά μας. Βοηθήσατε. Φέρετε παραδείγματα τα οποία... Ναι. Μην μιλάτε μαζί γιατί δεν ακούγεστε, να παρακαλέσω. Κύριε Τσακαλώτο, ήθελα να σας ρωτήσω εγώ το εξής. Υποτιμήσατε τον Κυριάκο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε, εμείς υποτιμήσαμε το μέγεθος του αντισύριζα μέτωπου που χτίστηκε. Αυτό το υποτιμήσαμε. Και ήταν ένα κόστος όταν το Κινάλ για κάθε 10 κουβέντες εναντίον του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε μία κουβέντα εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Είσαστε κυβέρνηση, κύριε Τσακαλώτο. Θα αντιπολιτευόμαστε την αντιπολίτευση? Τι είναι αυτό που λέτε? Θα πρέπει να μάθετε από την ιστορία και να μάθετε ότι όπου η σοσιαλδημοκρατία πήγε. Όταν κυβερνάτε εσείς πρέπει να κάνουμε τη συμπολίτευση. Αυτό το στυλ που έχετε είναι ακριβώς γιατί πήρατε 7%. Ακριβώς. Γιατί δεν παρακολουθείτε τα επιχείρηματα. Δεν έχετε κανένα επιχείρημα. Εσείς γιατί διακόπτετε συνέχεια. Διακόπτεται χωρίς επιχειρήματα. Χωρίς επιχειρήματα. Αναφέρεστε σε μένα και στην παράταξή μου συνεχώς και απρεπώς και αστυνομικά. Είστε οι διεκδικητές του προοδευτικού χώρου. Βοήθησε τα μάλα τη Νέα Δημοκρατία. Είχε μια στρατηγική σύντα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το βγήκατε. Κύριε Τσακαλώτο, μπράβο, συνεχίζετε έτσι. Συνεχίστε έτσι. Κύριε Όθωνα, να ολοκληρώσει αυτό. Πάντως και εσείς, κύριε Όθωνα, με 6-8% δεν μπορείτε να υπερηφανεύεστε. Σε αυτό τον κόσμο, ούτε ικανοποιημένοι είμαστε, δεν υπερηφανευόμαστε. Σε αυτό εγώ έχω και στο κουκουέ. Αυτό, άλλο αυτό που λέτε στο κουκουέ. Μιλάτε λες και κερδίζατε τις εκλογές όμως. Μιλάτε λες και κερδίζατε τις εκλογές. Και στο ΣΥΡΙΖΑ έχω ένα μήνυμα. Ότι όταν στο επόμενο χρόνο ο κόσμος, ο λαϊκός θα υποφέρει από τη στρατηγική της Νέας Δημοκρατίας, τότε να κοιτάνε το πρόσωπό τους στον καθρέφτη. Όταν αυτός ο κόσμος θα έχει λιγότερα δικαιώματα στην εργασία, θα έχει λιγότερα επιδόματα, δεν θα έρθει η ανάπτυξη που υποσχέθηκε. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει πρόγραμμα που είναι ούτε κοστολογημένο, ούτε ξέρει τι θέλει να κάνει στα πιο πολλά σημεία. Τότε θα μπορείτε, δεν πρέπει να απαντήσετε σε μένα, σε αυτόν τον κόσμο. Εμείς είχαμε μια καθαρή πολιτική. Καταλάβαμε έγκυρα ποιες είναι οι αντιπαραθετικές θέσεις στην κοινωνία.
ότι μια μεριά είναι υπέρ των εργαζομένων, υπέρ των λαϊκών στρωμάτων, υπέρ των μεσαίων στρωμάτων, και όταν λέω θα επιστρέψουμε δρυμύτατα, δρυμύτεροι σε αυτό το πλαίσιο. Ένα προγραμματικό πλαίσιο με όποιοι έχουν καταλάβει τι σημαίνει νεοφιλελευθερισμός, ποιες είναι οι αντιφάσεις στο σύγχρονο καπιταλισμό. Κύριε Τσακαλώτο, ζητώ συγγνώμη. Βεβαίως. Ο Ηλίας Νικολακόπουλος είναι εδώ. Έχουμε έτοιμο. Έχουμε στοιχεία. Το 100% της επεξεργασίας. Για να το δούμε λοιπόν. Του exit poll, δεν ξέρω αν έχουν ετοιμάσει ήδη την κάρτα. Για ενημερώστε μας από το κοντρόλ αν έχουμε ετοιμάσει την